Δεν έχω παρά την τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος θα αναλάβει ακόμα και τώρα το δύσκολο έργο. Ένα πολύ δύσκολο έργο το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε έτσι ώστε να το κρατήσουμε ζωντανό και λειτουργικό και επισκέψιμο. Θέλω να πω ότι επειδή το έζησα αυτό το έργο και η τοπική αυτοδιοίκηση από το 2009, το όραμα του Περιφερειάρχη και η επιμονή του και μπορώ να πω είναι παράδειγμα η συνεργασία της Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να στηθεί το θεσμικό πλαίσιο και να ολοκληρωθούν και τα έργα. Δύσκολα έργα, τα οποία όμως φτάσαν στο τέλος τους. Περιφερειάρχη, πέρα από το έργο το κτίριο, το οποίο θα μας βοηθήσει στην επισκεψιμότητα και σε άλλες λειτουργίες τοπικής κληρονομίας, οφείλω να σας πω ότι όταν υπάρχουν γεγονότα σαν το σημερινό, μπορεί να βοηθηθούν και άλλα έργα υποδομής τα οποία έχουν σχεδιάσει ως Υπουργείο Αυτοδιοίκησης και Πρωτοβάθμια. Ήδη τελειώνει η μελέτη για δύο προκλήτες ακόμα. Ο μελετής υπάρχει, τελειώνει, αντιδοτήσεις, είναι και η κυβέρνηση εδώ, είναι και ο κύριος Κάλπος, είναι όλη η κυβέρνηση. Δεν έχουμε παρά να βοηθήσουμε υποστηρικτικά τα έργα υποδομής για να βοηθήσουν το όραμα της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά τα καταδυτικά πάρκα. Θέλω να πω και να θυμηθώ ότι τούτο το έργο να είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και συνδυάζοντάς το με το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς που είναι στις πρόποδες της Όφιος του Βουνού των Τιτάνων. Οι δύο λίμνες Ζερέλια που υπάρχει επισκεψιμότητα και υπάρχει κτίριο και υπάρχει ενωνητικός οικισμός και προέρχονται από μετεωρίτες. Η αρχαία άλλος και η μυστική. Πιο κάτω είναι το Πελαιό που τώρα αναφέρει ο Όμηρος που ξεκίνησε η στρατηγική για την Τρία με τον Πρωτοσύλλαο. Όλα αυτά θα μπορούσαν οι μέλημά μας είναι να γίνει, να μαζευτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αλμυρού που είναι ενταγμένο στο Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι από τις λίγες πόλεις που έχουν Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχιακές. Νομίζω πως είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να, με τη βοήθεια της περιφέρειας που είναι πολύ πιο κοντά στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη τέτοια που αξίζει για τον τόπο μας και τα σχετικά πλεονεκτήματα που έχουμε.